η σύμπτωση του ανθρώπου που μιλάει με το περιεχόμενο εδώ. Δηλαδή, ήταν ακριβής και άψογη επιλογή του ομίλου μας και φαίνεται ότι, όπως και στην προηγούμενη ομιλία μας, έχουμε τους ανθρώπους που προβλέπουν το μέλλον. Και προβλέπουν το μέλλον όχι διότι έχουν κάποια κυματική ικανότητα, αλλά επειδή το δημιουργούν. Άρα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας βοηθάμε να προβλέψετε το μέλλον και να δείτε μέσω των εκδηλώσεών μας το μέλλον. Τον κύριο Καραγιαννίδη θέλουμε να τον βραβεύσουμε ως όμιλος και για την προσφορά του στην επιστήμη, αλλά και για το ήθος και την πορεία ζωής του. Και να τον αναφέρουμε σαν παράδειγμα στους νεότερους από εμάς και να πούμε ότι θα τον έχουμε πάντα κοντά μας, διότι θα είναι επίσημο μέλος του ομίλου μας. Κύριε καθηγητά, αν θέλουμε με δύο λόγια να πούμε μετά το ίντερνετ, τι, πώς θα το περιγράψουμε? Με δύο λόγια θα σας πω, μετά το ίντερνετ αυτό που το νέο θα είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός συσκευών που θα είναι συνδεμένες στο δίκτυο. Δεν θα επικοινωνούν μόνο άνθρωποι μεταξύ τους, αλλά θα επικοινωνούν αντικείμενα, για το λόγο αυτό και το νέο ίντερνετ λέγεται Internet of Things, σε αντιπαράθεση με το προηγούμενο ίντερνετ που ήταν ουσιαστικά το ίντερνετ των ανθρώπων. Ουσιαστικά καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο τα αντικείμενα σε σχέση με το σήμερα που είναι οι άνθρωποι. Ο αριθμός σίγουρα, ο αριθμός των αντικειμένων, για παράδειγμα των αισθητήρων, θα είναι τεράστιος. Θα είναι ίσως 20 φορές περισσότερο από τον αριθμό των ανθρώπων που επικοινωνούν σήμερα μέσω του ίντερνετ. Όμως τα αντικείμενα αυτά, όπως για παράδειγμα οι αισθητήρες, θα βοηθήσουν σημαντικά σε θέματα όπως η υγεία, όπως είναι οι μεταφορές, αποφυγή ατυχημάτων κλπ. Και κάτι τελευταίο. Ακούσαμε για το έργο που κάνει η ερευνητική σας ομάδα. Πότε βλέπετε ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα στη σημαντική αυτή έρευνα που έχει να κάνει με τη μεταφορά δεδομένων μέσα από τα LED? Σκοπός μας είναι στο τέλος του 2016 να μπορέσουμε να στείλουμε data από φως, από λάμπες LED, σε ένα λάπτοπ το οποίο θα βρίσκεται σε ένα κάθισμα όπως είναι εδώ στην αίθουσα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε νέα παιδιά, νέους επιστήμονες που αυτή τη στιγμή σκέφτονται να μείνω στην Ελλάδα και να το παλέψω ή να φύγω στο εξωτερικό όπως έκανε και ο φίλος μου? Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που μου κάνετε. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα νησίδες αριστείας. Πρέπει ένας νέος επιστήμονας, ένας τελειόφυτος, πριν αποφασίσει να φύγει στο εξωτερικό, να δει, να μπορέσει να ψάξει, να βρει πού είναι αυτές οι νησίδες αριστείας, να κουβεντιάσει μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές και κατόπιν να πάρει την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό. Η Λαμία για μένα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Στη Λαμία ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα, δούλεψα εδώ 5 χρόνια ως απλός μηχανικός. Για μένα, όπως σας είπα, εδώ ζει η οικογένειά μου. Για μένα η Λαμία είναι το Πανεπιστήμιο Ιστορίας Ελλάδας, στο οποίο πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή διαθέτει εξαιρετικούς καθηγητές, οι οποίοι πρέπει πάση θυσία να μείνουν στη Λαμία και να βοηθήσουν την κοινωνία στη Λαμία στο να αναπτυχθεί η πόλη. Η 300 είναι ένας όμιλος ο οποίος κοιτάει μακριά. Κοιτάει μακριά μόνο με πνευματικούς στόχους, όχι με στόχους ωφελημισμού, ούτε για τον καθένα μας, ούτε για τα μέλη μας. Οι 300 δεν έχουν καμία πολιτική ή ωφελημιστική βλέψη. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κινούμαστε είναι ο πνευματικός και θα συνεχίσουμε στις 3 Απριλίου με τον καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Πανούση, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη βία στα σχολεία. Επίσης, προγραμματίζουμε και θα σας δώσουμε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις για ολόκληρη την επόμενη χρονιά πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν στόχο να αναβαθμίσουν τη ζωή της πόλης μας. Δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση και για τα όσα ακούσατε από τον καθηγητή κύριο Καραγιαννίδη. Ο κύριος Καραγιαννίδης είναι αντικειμενικά ένας από τους καλύτερους επιστήμονες που αυτή τη στιγμή έχει να δώσει στην Ελλάδα μας. Ο κύριος Καραγιαννίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και κινείται στη Λαμία, ο οποίος έχει εργαστεί, έχει κολλήσει ένσημα στη Λαμία,
Ο κύριος Καραγιαννίδης είναι ένας άνθρωπος απαράμιλου ήθους και ο οποίος είναι παράδειγμα για τους νέους μας. Σας τον προτείνω ως έναν άνθρωπο που θα να τον παρακολουθείτε και να τον ακολουθείτε σχετικά με τις δραστηριότητες του. Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια εκδήλωση πρόβλεψης για το μέλλον. Το μέλλον το φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι που είδατε σήμερα.